Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από αυτή τη συνέντευξη στην οποία αναφέρθηκες. Αυτό είπα πριν. Είχατε ήδη παντρευτεί. Τι χρειαζόταν αυτός ο δεύτερος κύκλος στην Κρήτη με τα φαγητά και τα γλέντια κλπ. Έχει ενδιαφέρον ότι αυτή την ερώτηση δεν την έκανε κανείς αν ήταν για ένα ζευγάρι που είχε παντρευτεί πολιτικά ή νομικά εν μέσω COVID και έκανε την δεξίωσή τους ένα χρόνο αργότερα. Είναι δικαίωμά μας να θέλουμε να έχουμε μερικές όμορφες στιγμές με την οικογένεια μας και τους φίλους μας που μας έχουν στηρίξει τόσα χρόνια. Η συντηρητική πλειοψηφία όσων ήρθαν στην δεξίωσή μας ήταν από το εξωτερικό, από μεγάλες αποστάσεις και ήταν μεγάλη μας χαρά να μπορέσουμε να περάσουμε μερικές όμορφες στιγμές μαζί τους. Άρα δεν απολογούμε γι' αυτό και όπως είδατε, έκανα τα πάντα για να μην διαρρεύσει ούτε μία φωτογραφία. Και η σταθμή αυτής της χώρας, η τηλεοπτική σταθμή, έστελναν παρά την αντίθετη βούλησή μας drone πάνω από τη δεξίωσή μας και όλες αυτές τις μέρες δεν έδωσαν την ιδιωτικότητα που θέλαμε να έχουμε. Μέσα από όλη αυτή τη δοκιμασία, δεν σας είπε κάποια στιγμή παράτατα, φτάνει. Πάμε να τα μαζέψουμε και να γυρίσουμε πίσω στην Αμερική. Όχι. Δεν το είπε. Ποτέ, όχι. Μου κάνει εντύπωση. Ναι, κοιτάξτε, έχουμε... η σχέση μας είναι μια σχέση που άρχισε με δύσκολες συνθήκες για τους δυο. Όχι μεταξύ μας, ενώ στις προσωπικές μας συγκυρίες και με τον κορονοϊό αμέσως μετά, που ήταν στην πρώτη γραμμή. Όλα έχουν προκύψει και προφανώς τον τελευταίο χρόνο έχουμε δεχτεί τεράστιες πιέσεις. Αλλά σας το λέω ειλικρινά ότι το αντέχουμε μαζί, είμαστε ευτυχισμένοι ως μια ενότητα, ας το πούμε έτσι, και δεν πρόκειται να μας πτωίσει τίποτα. Είναι ένα lifestyle λοιπόν πρόσωπο, γιατί ακούγοντας και βλέποντας όλο αυτό που έγινε για το γάμο του, που ο ίδιος κατάφερε να διαφυλάξει την ιδιωτικότητά του χωρίς να διαρρεύσει ούτε μια φωτογραφία, παιδιά, μια πολύ μακρινή, αν θυμάμαι πολύ καλά, στην οποία χλωφαίνεται και το ζευγάρι, δηλαδή, ναι. Παρά τα ντρόνους που σηκώθηκαν, Αλεξάνδρα, τους δίτες, τους βατραχαμένους που βρέθηκαν στην Κρήτη. Ειδικές δυνάμεις κατέβηκαν. Εμένα μου θυμίζει αυτός ο γάμος, θα μου πείτε γιατί το έχετε εσείς και εσείς, το γάμο της Δέσποινας μαζί με τον Ντέμι, που τους κυνηγούσαμε και πηδούσε δημοσιογράφοι φράκτες. Τέτοιες αναμνήσεις μου ξυπνάει. Ναι, αλλά η Δέσποινα Μανδύ ήταν σούπερ τραγουδίστρια και εδώ μιλάμε για ένα πολιτικό. Ο Κασελάκης είναι σούπερ πολιτικός πλέον. Θυμόμαστε άλλο πολιτικό, στον οποίο στο γάμο του να είχε τόση ζήτηση μια φωτογραφία, Αλεξάνδρα. Όχι, άλλο πολιτικό δεν θυμόμαστε. Ότι αυτό θα γινόταν βέβαια σε όλα τα κράτη. Θα γινόταν, δεν ήταν η Ελλάδα και αυτό το κράτος το οποίο έστειλε τους δημοσιογράφους. Σωστά και θα γινόταν όπως και να έχει. Το ίδιο συνέβη και στο γάμο της, αφού μιλάμε για τα παλιά, της Ωνάση, η Ρουσέλ, έτσι, της, με τον Ναβάρο. Είχε πάει όλος ο πλανήτης, ανέβαιναν ελικόπτερα, κατέβαιναν ελικόπτερα. Και δεν ήταν στην Ελλάδα, δεν ήταν οι Έλληνες. Δηλαδή παντού. Εντάξει, είναι η Ωνάση. Κατάλαβες τι λέω, έχει ένα μύθο από πίσω. Ενώ ο Κασελάκης, άμα το δούμε πραγματικά, με γυμνά μάτια, είναι ένας πρόεδρος ενός κόμματος. Ναι, είναι το πρώτο ομόφυλο ζευγάρι στην Ελλάδα που παντρεύεται και έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει περάσει το σύμφωνο συμβίωσης, όλα αυτά ισχύουν. Αλλά αν με γυμνά μάτια, δεν έχει από πίσω του άνθρωπο. Είναι ένας λόγος παραπάνω που πήρε τόσο πολύ φως, γιατί επειδή μιλάμε για lifestyle, είναι ένα διαφορετικό lifestyle. Παιδιά, να υπάρχει αυτό. Δηλαδή ένα ομόφυλο ζευγάρι που διαφωνώ. Είναι πολιτικός. Και για αυτό το λόγο έχει γίνει όμως. Έχει πάρει φως και είναι ωραίο να βλέπουμε και αυτή τη διαφορετικότητα ως κάτι κανονικό, γιατί είναι κάτι κανονικό, να αντιμετωπίζουμε ως κάτι κανονικό. Αυτό έγινε όμως εκ των πραγμάτων και γι' αυτό επιλέχθηκε και ως πρόεδρος και όλο αυτό το κομμάτι και στο χώρο του τον πολιτικό αλλά και στην υπόλοιπη κοινωνία, από ό,τι βλέπουμε, ήταν κάτι που δεν ξένησε. Δεν ήταν, μάλλον... Ευτυχώς που δεν ξένησε. Να μην το πω έτσι. Βεβαίως. Ήταν κάτι που ήταν η κοινωνία επιτέλους όρημη μετά από δεκαετίες. Να δεχτεί και να αγκαλιάσει. Αλεξάνδρα. Που σε ένα πλαίσιο, συγγνώμη, να σου... Και αυτός μπορεί να έχει ζήσει έναν πόλεμο στο γύρο του και τα βέλη να φτάσανε σε αυτόν. Και για τη σεξουαλικότητά του, Ελένη. Για δηλαδή, όλα. Έχουμε ακούσει δηλώσεις ακραίες από ανθρώπους που μιλούσαν για ομοφυλόφιλους, τον Αντίκιο Κασελάκη. Δηλαδή δεν έχει περάσει εύκολα. Έχει πολεμηθεί. Δεν είναι όμως είναι. Υπάρχουν όμως και τα ακούμε όμως. Αλεξάνδρα, σε σχέση με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το συγκρίνεις καθόλου ή θεωρείς ότι δεν έχει σχέση? Εννοώ στην δημοφιλία του και στο πώς ασχολούμαστε τα μίντια με το γάμο του και με τη σχέση του.
προσωπικά και ως πολύ φίλη της Δήμητρας Παπανδρέου, της κυρίας Δήμητρας Παπανδρέου, έτσι, και γνωρίζοντας λεπτομέρειες από τη ζωή του Προέδρου. Όχι, δεν τον συγκρίνω. Για και εγώ δεν τον συγκρίνω. Γιατί, θεωρώ γιατί, ότι γιατί. Είναι και λίγο πώς να σου πω, σαν ιεροσυλία. Πολλά χρόνια πορεία. Δεν έχει πάρει όμως, Αλεξάνδρα. Να απαντήσει, γιατί. Γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε τεράστιες τομές στην ελληνική κοινωνία που αφορούσαν σε όλα τα πράγματα, γιατί προσέφερε σε εποχές διαφορετικές που δεν μπορείς να συγκρίνεις αυτά που προσέφερε, άλλαξε την Ελλάδα. Και για πόσες δεκαετίες, Αλεξάνδρα, και είναι άδικο και για τον Κασελάκη, για μένα δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει εμφανιστεί τώρα ένα χρόνο στην πολιτική σκηνή του τόπου, να συγκρίνεται με έναν άνθρωπο ο οποίος για 3-4 δεκαετίες, 5, κυβέρνησε, έκανε αντιπολίτευση, έκανε τα πάντα, νομίζω είναι άνηση η σύγκριση. Λοιπόν, πάμε λίγο στα τελειώματα. Είναι μια ακαδημαϊκή μόρφη, ναι. Τεράστιο μέγεθος και στην επιστήμη του. Δηλαδή τώρα εντάξει, μιλάμε και για. Είναι άνισο, είναι πολύ άνισο και άδικο. Απευθύνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον Τάιλερ, κράτα γερά. Ναι. Ετοιμάζει και το γυμναστήριο. Το επιμένω ορνικά. Ασχολείται τώρα με αυτό. Ναι. Αφήστε τον, αφήστε. Λοιπόν, ήταν πολύ ωραίο το μήνυμα αυτό που είπε ότι δυσκολευτήκαμε στην αρχή, αλλά δεν σκεφτήκαμε ποτέ να τα παρατήσουμε και να φύγουμε, γιατί έχουμε ένα τον άλλον. Να τα λέμε και αυτά.